Πρώτον είναι τιμή που βρίσκομαι εδώ. Για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό και το γνωρίζει ο Περιφερειάρχης. Είπα να ασχοληθώ με τα αθλητικά στην πόλη μου, γιατί το έχω μέσα στο αίμα μου, έχω τραβήξει πάρα πολλά, έχω κάνει πρωταθλητισμό, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσα στους αθλητές, γιατί ξέρω ότι τραβάει ο αθλητής. Αρχικά θέλω να σας μεταφέρω το χαιρετισμό και το καλωσόρισμα του Δημάρχου, ο οποίος λόγω υποχρεώσεων είναι εκτός Λαρίσης, δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ και να έρθει να σας υποδηθεί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σαν Δημοτική Αρχή είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και βλέπω τέτοιους αθλητές εδώ σε ένα στολίδι όπως είναι το κολυμπητήριο που ανέφερε πριν ο Περιφερειάρχης, όπου μετά από πολλά προβλήματα καταφέρανε και το δημιουργήσανε. Είχαμε 2 χρόνια τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα για όλους λόγω πανδημίας, λόγω μέτρων και δεν μπορούσαμε να διοργανώσουμε τίποτα. Οπότε είναι χαρά μας πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την καρδιά της Δημοτικής Αρχής, μέσα από την καρδιά όλων των Λαρισαίων που βρίσκεστε εδώ. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Είμαι σίγουρος ότι η διοργάνωση θα είναι πετυχημένη. Εύχομαι στο μέλλον να κάνουμε πολλές περισσότερες, γιατί πρέπει να το κάνουμε, οφείλουμε να το κάνουμε. Το ξαναλέω, Νίκο, οφείλουμε να το κάνουμε. Υπάρχει μια συνεργασία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, όπου αυτή τη στιγμή είμαι εγώ. Από την πλευρά της Περιφέρειας δεν είμαστε εχθροί, εμείς είμαστε φίλοι, όντως φίλοι μεταξύ μας. Και αυτό είναι το καλό. Είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού και γι' αυτό ενωθήκαμε. Θα ενωθούμε, θα παραμείνουμε ενωμένοι για το καλό του αθλητισμού, γιατί το έχει ανάγκη. Η κρίση στον αθλητισμό, από ό,τι γνωρίζετε όλοι, υπάρχει πριν την κρίση της Ελλάδος, την οικονομική κρίση. Γενικά ο αθλητισμός δέχεται πάρα πολλά, είτε είναι αυτοποδόσφαιρο, είτε είναι όποιο άθλημα και να πιάσουμε. Το δικό σας άθλημα είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη βοήθεια. Τουλάχιστον εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε όσα περισσότερα event μπορούμε σε αυτό το κολυμπητήριο, γιατί το έχει ανάγκη και η πόλη και ο αθλητισμός γενικά.